Στο βόρειο Ισραήλ, οι κάτοικοι των χωριών που βρίσκονται πιο κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο προετοιμάζονται για τα χειρότερα. Πολλοί φεύγουν με κατεύθυνση την Ιερουσαλήμ. Το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ζήτησε να εκενωθούν οι 28 κοινότητες που βρίσκονται στην μπλε γραμμή των 2 χιλιόμετρων από τα σύνορα. Πάνω από το 60% των κατοίκων έχουν ήδη φύγει. Ωστόσο κάποιοι, όπως ο Αράμπ Αλ-Αραμσέ, είναι αποφασισμένοι να μείνουν. Μένουμε εδώ για να προστατεύσουμε το σπίτι μας. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Από την αρχή του πολέμου η ένταση στην περιοχή έχει κορυφωθεί. Η κινητοποίηση των Ισραηλινών στρατευμάτων είναι τεράστια. Η περιοχή γίνεται συνεχώς στόχος πυρών από τη Λιβανέζικη Χεσμπολάχ. Ένας έφεδρος είναι ένας από τους λίγους στρατιώτες που είναι διατεθειμένοι να μιλήσουν στην κάμερα. Ήρθαμε στο βορρά όπου υπάρχει τεράστια στρατιωτική παρουσία. Η δύναμη που έχουμε σήμερα εδώ είναι τέτοια που δεν είχα ξαναδεί. Στην κοντινή πόλη Σελόμι ο χρόνος μετράει αντίστροφα και όσοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φύγουν ζουν κάθε λεπτό με μια απίστευτη αγωνία. Οι Ελμπάζ λένε ότι δεν κοιμούνται και ότι κάθε θόρυβος τους τρομοκρατεί. Από την αρχή του πολέμου, πριν από 10 ημέρες, λένε ότι πολλοί τρομοκράτες πέρασαν τα σύνορα. Την ώρα που μιλάνε στο Euronews, στο δρόμο προς το καταφύγιο, ακούγονται νέες εκρήξεις. Είμαστε λιγότερο από ένα χιλιόμετρο μακριά από το Λίβανο. Οι άνθρωποι στην περιοχή έχουν ανάμεικτα συναισθήματα. Άλλοι είναι αποφασισμένοι να μείνουν, άλλοι να φύγουν. Αλλά ένα πράγμα στο οποίο συμφωνούν όλοι είναι ότι αυτός ο πόλεμος θα εξαπλωθεί και στο βόρειο Ισραήλ.